Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το Στοβάρι, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, κανένα θέμα. Συνάντησα τον κύριο Μιλωνάκη, είχα ξεκινήσει. Βέβαια, για ποιο λόγο να σας πω, τον κύριο Σταθόπουλο τι να τον καλέσω να μιλήσουμε. Ο κύριος Σταθόπουλος ήταν εναντίον να κλείσει το μαγαζί. Άμα έρθει η ώρα και υπάρξει πρόταση, εσείς το κλείσατε το μαγαζί, εγώ το κλείσα. Το κλείσε ο Μιλωνάκης, να πω. Λοιπόν, για τους διαλόγους αυτούς, κύριε Σταθόπουλε, γιατί τώρα... Να σου πω, κύριε Σταθόπουλε, από την αρχή της συνεδρίασης άρχισε τις προσβολές εσύ. Δηλαδή αυτή τη φορά πραγματικά δεν σε έχει προσβάλει κανείς από τη διοίκηση. Τον είπες τρεις φορές ρε, δεν τρέπεσαι, είσαι αριστόκτης. Γιατί τρέπεσαι, κύριε Σταθόπουλε. Τώρα θα το βγάλω τώρα στο TikTok τώρα αυτό που είπες, έτσι, περίμενε. Συγκρατηθείτε. Θα γελάσουμε. Θα το στείλω για να γίνει πρώτο viral στον Αρβίλα. Λοιπόν, ακούστε. Λοιπόν, για όσους δεν ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί πολλοί ήταν, εδώ ήταν κανένα δεκαριά. Το Συστοβάρι, την αφαίρεση της άδειας, εδώ είναι και ο Μιλωνάκης, και ο λογοθέτης, και ο ποιος άλλος, καλά, και η Γάκη. Την άδεια, και ο κύριος Σαμπάς, εδώ ήταν, την αφαίρεση της άδειας, θα μας τρελάνετε ρε παιδιά. Του αφαιρέσατε την άδεια. Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφοι. Γιατί εγώ διέκοψα κανέναν. Συνάδελφοι, σταματήστε το διάλογο, κύριε Μιλωνάκη. Λοιπόν, να καταθέσω εγώ, λοιπόν, να καταθέσω εγώ, λοιπόν, να το χρησιμοποιήσει. Όχι, όχι. Συγγνώμη. Σας διέκοψα εγώ όταν μιλάγατε. Κύριε συνάδελφοι, κύριε Κονταξή, κύριε Μιλωνάκη. Κυρία Πρόεδρε, μπορεί να με προστατεύσετε. Συνέχως φωνάζω, αλλά δεν με ακούνε. Όχι, γιατί και μάλιστα προστασία. Η φωνή πάει και λίγο τσιριχτή και δεν είναι τόσο όμορφη. Λοιπόν, να κάνω και λοιπόν τη δήλωση τι έγινε για το χτήμα στο Βάρ, γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσω ο επιχειρηματίας. Την άδεια αφαίρεση και τον πόλεμο εναντίον τη επιχείρηση το ξεκίνησε ο κύριος Σταθόπουλος που το αφαίρεσε την άδεια. Το μαγαζί αυτό διασύρθηκε επί της ουσίας από τις αποφάσεις σας αυτές που πήρατε τότε και βέβαια στη συνέχεια οδηγήθηκε ίσως και λόγω στη χρήση ίσως να κλείσει λόγω τέτοιου. Κέρδισε η επιχείρηση και στην αποκεντρωμένη με κόλαφο απάντηση της αποκεντρωμένης στην απόφασή σας, πήγατε στο 152 άρθρο, κόλαφος η απόφασή σας, η απόφαση του 152 από την απόφαση που είχατε πάρει ως Δημοτικό Συμβούλιο, ως πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, πήγατε μετά στο εφετείο, δεν ξέρω που πήγατε στο διοικητικό και εκεί χάσατε και όλο αυτό τον πόλεμο που κάνατε στο μαγαζί, προφανώς, όχι προφανώς, είμαι βέβαιος, ας πούμε, τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι εγώ, και απορώ πως ο επιχειρηματίας δεν έχει στραφεί εναντίον σας να σας ζητήσει αποζημιώσεις. Εγώ θα το είχα κάνει πάντως. Και το δηλώνω εδώ ότι σε περίπτωση που πάει ποτέ στα δικαστήρια εναντίον εσά, ημών που πήρατε αυτή την απόφαση, εγώ θα πάω μάρτυρας. Ότι το διασύρατε και γι' αυτό έφτασε να οδηγηθήσετε στο κλείσιμο. Λοιπόν, να τα αφήσετε αυτά ποιος το έκλεισε το μαγαζί. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψη δική μου. Είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Δεν είναι απλό. Ένα λεπτό, Πρόεδρε. Ένα λεπτό. Όχι, όχι, κύριε Σταθόπουλε, δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Όχι, όχι, έτσι με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Θα σέβεστε. Θα σέβεστε. Μιλάει 15 λεπτά. Άνοιξε ένα θέμα που δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε θέμα. Είμαι η Πρόεδρος και οφείλω να τηρώ τον κανονισμό. Είστε ισότιμοι και 33. Είμαστε, όχι, δεν είμαστε ισότιμοι. Ισότιμοι είμαστε, κύριε. 15 λεπτά με κατήγγειλε. Είμαστε οι 33 δημοτικοί σύμβουλοι, λοιπόν, είμαστε ισότιμοι και λοιπόν, ο Δήμαρχος και εμείς 33, ναι, τηρούμε τον κανονισμό. Ένα λεπτό καθένα σας. Σε μια πάρα πολύ ήρεμη συνεδρίαση. Ένα λεπτό καθένα. Σε μια πάρα πολύ ήρεμη συνεδρίαση, όπου ρωτρώτησε ο κύριος οικονόμου. Σταματήστε ρε παιδιά, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μας δίνει ένα λεπτό, άμα είναι να το χαλάσετε κι αυτό. Δεχόμαστε μια επίθεση, κλείσαμε ένα μαγαζί. Εσείς δεν έχετε κλείσει για παραβάσεις κώδικα μαγαζιά, κύριε Ζορμπά? Δεν κλείσατε καταστήματα για τον ήχο, για διάφορα? Εμείς πήραμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για πολυδομικές παραβάσεις. Το κατάστημα δεν έκλεισε, κέρδισε την υπόθεση και δεν έκλεισε ποτέ εξαιτίας ημών.
Το ίδιο έκανε και ο Αντώνης ο Σιδέρης παλιότερα, μου το θυμήσανε τώρα. Υπήρξε μια κόντρα με αυτό το κατάστημα για τις πολεοδομικές του παραβάσεις. Αυτό δεν σας επιτρέπει να καλείτε μια παράταξη μόνο και να κάνετε ενημέρωση. Είμαστε θεσμικοί εδώ πέρα. Δεν θα αποφασίζετε εσείς ποιον θα καλείτε και ποιον δεν θα καλείτε. Και εν πάση περιπτώσει εμάς δεν μας καλέσατε. Είμαστε εχθροί, είσαστε εσείς πολύ φίλος και διαπλεκόμενος αρκετά. Αλλά τις άλλες παραντάξεις. Τις άλλες παραντάξεις, ναι, ναι, είναι διαπλεκόμενος, το λέω, ναι, ναι, το λέω εγώ, το λέω εγώ, με κατήγγειλε, μου είπε χειρότερα, τρεις χειρότερα μου είπε. Το πυρπολείτε, το λοιπόν, όλα τα άλλα για τα κλαδιά και λοιπά είναι άλλη υπόθεση, θα τα πούμε. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή ο κύριος Σταθόπουλος είπε μια βαριά λέξη, με αποκάλεσε διαπλεκόμενο. Έχω διατελέσει 2 χρόνια περίπου αντιδήμαρχος, 18-20 μήνες, περίπου 2 χρόνια και πρόεδρος νομικού προσώπου, 7 χρόνια δήμαρχος. Εάν ήμουν διαπλεκόμενος, θα είχα 3-4 σπίτια και 2-3-4 αμάξια. Δυστυχώς και στο ενοικιωμένο, κύριε Σταθόπουλε, και αμάξι με δόσεις. Και με διαπλεκόμενος σημαίνει στην Ελλάδα διαπλεκόμενος σημαίνει ότι ταρπάζει. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Ζαρμπάς δεν τα έχει αρπάξει ποτέ μέχρι τώρα και δεν σκοπεύει να τα αρπάξει. Αν λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, μπορεί να πείτε ό,τι θέλετε, ότι είμαι κοντός. Μπορεί να πείτε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, αλλά διαπλεκόμενος σας παρακαλώ πολύ να το αποσύρετε. Δεν ήμουν ποτέ και δεν πρόκειται να γίνω. Εντάξει. Πολλά επίθετα ακούστηκαν από τον κύριο Σταθόπουλο προς τον Δήμαρχο. Δεν θα είστε ήθελα, εκεί παρακαλώ. Για να σχολιάζετε, είστε για να προεδρεύετε. Ναι, σχολιάζω. Όχι, ξεχνάτε, δεν είστε για να σχολιάζετε. Όχι, είμαι δεν για είστε, να επαναφέρω, δεν κύριε είστε για να Σταθόπουλε. Κύριε Γκόνη, κάστε. Ησυχία. Ησυχία. Ησυχία, παρακαλώ. Λοιπόν. Είμαι για να σα επαναφέρω στην τάξη. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Σταθόπουλε. Μα μου ζήτησε. Είναι για να σε επαναφέρω. Κύριε Γκόνη, δεν έχετε το λόγο. Μου ζήτησε ο Δήμαρχος να αποσύρω, παιδί μου. Πολύ ωραία. Το ένα πολύ λεπτό. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Προεδρεύεις, ακούεις εδώ. Κύριε Σταθόπουλε, πόσες προσβολές. Πες μου ένα συμβούλιο 3 χρόνια που δεν με έχεις προσβάλει προσωπικά. Τροπή σου! Τροπή σου! Τροπή σου! Τρία χρόνια συμβούλιο που δεν με έχεις προσβάλει προσωπικά! Μου ζήτησε να αποσύρω! Τροπή σου, κύριε Σταθόπουλε! Μου ζήτησε να αποσύρω! Λοιπόν, λέω! Αυτό λέω! Να τους ο άλλος! Ναι, μα προφανώς, γιατί δεν με αφήνει να μιλήσω! Μα δεν με αφήνει να μιλήσω! Δεν άκουσε καθόλου τι είπε ο Δήμαρχος! Λοιπόν, μισό λεπτό. Ηρεμήστε. Εδώ λοιπόν δεν παίρνω το λόγο. Ζήτησα να απαντήσω στο Δήμαρχο και μου είπε όχι. Τι είπε, Ζορμπά, ζητάς κάτι ή όχι? Μπράβο, αυτό ζήτησε. Το ζήτησα και μου είπε όχι. Ρε, εσείς είσαστε εδώ, είστε. Συγγνώμη τώρα. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Λοιπόν κύριε λοιπόν, Σταθόπουλε. Δεν εννοώ προφανώς ότι η λέξη διαπλοκή δεν εννοώ με χρηματισμούς. Όμως, όταν ένας δήμαρχος δεν καλεί τις δημοτικές παρατάξεις να τις ενημερώσει για ένα κατάστημα, αυτό δεν είναι καθαρό, δεν είναι ηθικό, δεν είναι νόμιμο. Δεν μπορεί να επιλέγει παράταξη που ενημερώνει και να αποκλείει όλες τις άλλες. Να μην την πω διαπλοκή αυτό, να το πω μη ηθικό, μη νόμιμο, παράνομο. Είναι εκτός νομικού πλαισίου λειτουργίας της αυτοδιοίκησης να ενημερώνει για καταστήματα ο Δήμαρχος επιλεγμένα. Αυτό.